στην αποκάλυψη τώρα της εκπομπής για το πόρισμα της ΕΑ, που νομίζω ότι είναι κάτι που το περιμένατε ενδεχομένως και 5 και 6 μήνες. Αργούν τα θέματα της δικαιοσύνης, αλλά κάποια στιγμή καταλήγουν σε προκατακτικές και φαίνεται ότι εκεί πάμε πλέον. Από 1000 κύματα πέρασε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου με την εισαγγελική παρέμβαση για τη χρονική επιλογή της ανακοίνωσης του πορίσματος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για το θέμα της φερόμενης πολυδιοκτησίας ΠΑΟΚ Ξάνθης. Η σχετική αναφορά εστάλη από την Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και επόπτρια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βιργινία Σακελαροπούλου προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βαγγέλη Ιωαννίδη. Η εισαγγελική αναφορά εντόπιζε ποινική ευθύνη 5 μελών της ΕΑ και του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγερνάκη και ερευνούσε τη διάπραξη κακουργημάτων και πλημελημάτων με βάση τα άρθρα 184 και 189 του νέου ποινικού κώδικα και του άρθρου 41 ΣΤΑΦ του αθλητικού νόμου 27-25-99. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Σαφώ Κατσανάκη, η οποία την 1η Απριλίου αρχιοθέτησε την υπόθεση με το άρθρο 43. Η αρχιοθέτηση δεν εγκρίθηκε από την Εισαγγελία Εφετών και η κυρία Κατσανάκη από τις 2 Σεπτεμβρίου διενεργεί προκαταρκτική για να διαπιστώσει αν πράγματι διαπράχθηκαν τα κακουργήματα και τα πλημελήματα τα οποία περιγράφονται στη σχετική εισαγγελική αναφορά.